σημερινός μας καλεσμένος. Μια μοναδική μορφή, ένας φοβερός τύπος, ένας κριτίκαρος. Ευχάριστος άνθρωπος, ρε παιδί, θες να περάσεις χρόνο μαζί του. Έφυγε από το γύρισμα και έλεγα, ήθελα και άλλο χρόνο μαζί του. Έτσι ακριβώς. Αντώνης Τσαπατάκης, παγκόσμιος πρωταθλητής. Κολύμβηση στα 100 μέτρα πρόστιο. Από 5 χρόνο παιδάκι έχει πέσει στην πισίνα. Γεννημένος το Γενάρη του 88. Πολλές διακρίσεις στην κολύμβηση σε παρολυμπιακούς αγώνες και όχι μόνο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η ζωή του Αντώνη άλλαξε το 2006 όταν είχε ένα ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του και συμμετέχει με τεράστια επιτυχία πάντα στο πρόστιο 100 μέτρα στους παραολυμπιακούς αγώνες. Περισσότερα από 20 χρυσά σημαίνια και χάλκινα μετάλλια στη συλλογή του. Παγκόσμιο πρωταθλητής στη Μαντέιρα του 2022, κάτι που επανέλαβε και στο Μάντσεστερ την επόμενη χρονιά. Ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι το 2024 τώρα το καλοκαίρι και από εκεί πέρα έχει συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς αγώνες στο Λονδίνο, στο Ρίο, στην Ιαπωνία. Δύο πανελλήνια ρεκόρ. Αντώνη, καλώς όρισες στο Traction. Καλώς ευρικά, Κώστα. Σε περιμένω με μεγάλη χαρά γιατί αυτά που έχει κάνει είναι πέρα από κάποια ανθρώπινα όρια κτλ. Και η εμπειρία σου φυσικά με το αυτοκίνητο είναι μεγάλη γιατί ήσουν μαζί του και με την προηγούμενη γενιά. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. 4 χρόνια, το 19 το απέκτησα, τη πρώτη γενιά το Yota CHR. No more boring cars. Το δόγμα αυτό ταιριάζει απόλυτα στο CHR και ιδιαίτερα στη νέα δεύτερη γενιά CHR. Στην ουσία μιλάμε για ένα concept car που κυκλοφορεί στον δρόμο. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή βράβευσε πρόσφατα την Toyota για την πολυετή στήριξή της στο παραολυμπιακό κίνημα, που λέει πολλά. Η Toyota εδώ και χρόνια στηρίζει τους παραολυμπιονίκες μας. Βιώσιμη κινητικότητα για όλους από την Toyota στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024. Η εξασφάλιση βιώσιμης, προσβάσιμης και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας κινητικότητας Toyota. Μάλιστα, στο Παρίσι 2024 η Toyota θα συμμετέχει με ένα 100% εξελεκτρισμένο στόλο. Η Toyota Ελλάς λοιπόν μετασκεύασε ένα Toyota CHR, ώστε να μπορεί να οδηγηθεί νόμιμα από τον Αντώνη Τσαπατάκη. Ένας πολύ απλός και έξυπνος μηχανισμός, ο οποίος φέρνει τον γκάζι και το φρένο στα χέρια του οδηγού δίπλα από το τιμόνι, ενώ τα πεντάλ, γκάζι και φρένο παραμένουν στη θέση τους. Με το προηγούμενο, πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει, θυμάσαι? Περίπου 30.000 χιλιόμετρα. Το είχα σε καθημερινή χρήση, αλλά επειδή εγώ στα Χανιά που μένω και Θεσσαλονίκη, αποστάσεις που διανύω καθημερινά δεν είναι μεγάλες. Η οικονομία είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με έβγαλα αυτοπρόσωπο παντού, κυρίως από οικονομία, από ευελιξία, από χρηστικότητα, από παρκάρισμα μέσα στην πόλη. Πρώτο προτέρημα πριν από την οικονομία είναι το πόσο εύκολα και άνετα μπορεί να φιλοξενεί το αμαξίδιό μου. Ο στόχος είναι η αυτονομία, έτσι. Δεν θα ήθελα κάποιον να έχω ανάγκη κάθε μέρα να με πάει κάπου. Με καλύπτει πλήρως. Δηλαδή, διαγωνισμό κάνω πόσο γρήγορα μπορώ να μπω στο κάθε αυτοκίνητο για το CHR. Κρατάει τα ενία. Οδηγός με αναπηρία και το Yota CHR. Πώς βγάζουμε το αμαξίδιό μας. Κάθισμα πίσω, παίρνουμε τη μία ρόδα. Το μαξιλάρι μας εδώ. Ωραία. Βάζουμε τη ρόδα μας και είναι απαραίτητη και η άλλη ρόδα φυσικά. Μπαίνει αυτή. Το λέγεται κόντρες με αμαξίδιο. Φτιαχνόμαστε να είμαστε ωραίοι, σενιαρισμένοι. Διευρυμένη γκάμα πλήρως εξηλεκτρισμένων κινητήρων, το υβριδικό σύστημα το οποίο περνά πλέον στην πέμπτη γενιά του, είτε με κινητήρα 1800 κυβικών, είτε με δίλητρο, τετρακίνητη έκδοση, ενώ υπάρχει και μία plug-in hybrid έκδοση του CHR. Ήμουνα στην παρουσίαση του πρώτου Prius. Επιτυχημένο αυτοκίνητο. Ακριβώς, και ήταν η πρώτη φορά που κατασκευαστής αυτοκινήτων έβαζε σε εφαρμογή και στο εμπόριο, στην αγορά, στον καθένα να το χρησιμοποιεί την υβριδικότητα. Το Toyota πρωτοπόρο σε αυτό. Παρόλο που, όπως το διαβάσουμε πολύ στο διαδίκτυο, βλέπουμε συνδέξεις του προέδρου της Toyota που δεν υποστηρίζει την ηλεκτροκίνηση. Την υβριδική τεχνολογία την υποστηρίζει, από ό,τι φαίνεται προφανώς, αλλά πιστεύει πάρα πολύ στους θερμικούς κινητήρες, ότι έχουν ακόμα ζωή, με διαφορετικά καύσιμα. Ακριβώς, με αυτό και το ρώτημα. Με νέα τεχνολογία καυσίμων. Αντώνη, αυτό το ρώτημα έθεσε. Γιατί, παιδιά, συγγνώμη, εχθρός μας είναι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης ή το CO2. Με την είσοδο
την αυτοβιομηχανία της ηλεκτροκίνησης, νομίζαμε ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν όλες τις τεχνολογίες και θα εξελιχθούν ανάλογα με. Κάθε μία θα καταλάβει τον ανάλογο χώρο στην αγορά. Θα πάρουν όλοι από την πίτα με λίγα. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Το πρώτο CHR ήταν ένα καινοτόμο μοντέλο που έφερε νεανικότερο κοινό πιο κοντά στην Toyota. Έτσι δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός πως από το 2017 έχει σημειώσει 840.000 πωλήσεις. 6 χρόνια πορείας φανταστικής. Πλέον είναι ένα όχημα που αναγνωρίζεται από μακριά και το ζητάνε και πολύ. Σχεδιασμός, εξέλιξη και παραγωγή στην Ευρώπη με γνώμονα τον Ευρωπαίο αγοραστή. Πρωτοποριακό σχεδιασμό που τα βγήκε πριν 6 χρόνια, το βλέπανε και λένε είναι πολύ εξωπραγματικό. Βέβαια και τώρα στην επόμενη γενιά βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ανανέωση και κρατάει πάλι αυτό έτσι, το επίπεδο μιας σχεδίασης εκτός της εποχής, μιας πιο μπροστά εποχής. Το αυτοκίνητο φάρνει κατά 3,5 πόντους, πλέον είναι διαθέσιμο με ζάντες από 17 έως 20 ίντσες και το πίσω παράθυρο μεγάλωσε αρκετά συγκριτικά με το προκάτοχό του, αλλά παραμένει πάντα ένα concept car στο δρόμο. Τολμηρή σχεδίαση και ιδιαίτερη κουπέρ σιλουέτα. Χαρακτηριστικό σχεδιασμό μπροστά με full LED φωτιστικά σώματα. Το ίδιο συμβαίνει και πίσω. Η ιδέα ονομασία του μοντέλου, το CHR δηλαδή, περιλαμβάνεται στο πίσω φωτιστικό σώμα. Αρμονικό εσωτερικό με premium υλικά. Μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτικότητα και προαιρετικά οροφή εντελώς γυάλινη. Την οποία δεν την έχουμε εδώ, αλλά αξίζει να αναφερθούμε. Η φιλοξενητή τεχνολογία που αφενός γλιτώνουμε 5 κιλά. Κερδίζουμε γύρω στου 3 πόντου, αν θυμάμαι καλά, ύψο ή πίσω επιβάτε, γιατί απουσιάζει, πάει πιο ψηλά η ροφή. Και από την άλλη μεριά έχει τέτοια τεχνολογία που και τι υπεριόδει ακτίνε και τη θερμοκρασία ή το χρύο το αντιμετωπίζει και κρατάει την καμπίνα στην άλλη θερμοκρασία πρέπει να είναι. Στην καμπίνα, η ποιότητα του νέου CHR έχει φτάσει σε νέα επίπεδα χάρη στη συνολική αναβάθμιση των υλικών. Το ταμπλό υιοθετεί μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία ώστε να αγκαλιάζει του επιβάτε και να δημιουργεί ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο. Οδικοκεντρικό κόκπιτ, το οποίο διασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία ελέγχου και πληροφορία του οχήματος είναι έξυπνα τοποθετημένα ώστε τα χέρια του οδηγού να παραμένουν στο τιμόνι και το βλέμμα του στο δρόμο. Τα premium χαρακτηριστικά, όπως οι χωνευτές κυρολαβές των θυρών, συνδυάζονται με το ξεχωριστό στυλ συμπεριλαμβανομένων των Diamond Cut χαρακτηριστικών γραμμών και της Bytone Plus διχρωμίας. Η χωρητικότητα του Port Bagage αγγίζει τα 388 λίτρα, νέα digital οθόνη αφής για το infotainment 8 ή 12,3 ίντσες ανάλογα με την έκδοση και φυσικά δυνατότητα για φωνητικές εντολές μέσα από το νέο σύστημα infotainment. Αντίστοιχο για τους 12,3 ετών είναι και ο πίνακας οργάνων με πολλές πληροφορίες, όλα τα απαραίτητα όργανα. Όλες οι εκδόσεις του νέου CHR διαθέτουν το Toyota T-Mate, το οποίο περιλαμβάνει την πιο προηγμένη γενιά συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης, Toyota Safety Sense. Με 14 συστήματα, εκ των οποίων τα 9 καινούργια, ως στάνταρ εξοπλισμό για ασφάλεια και υποστήριξη του οδηγού. Ολιστική προσέγγιση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα με χρήση ανακυκλωμένων υλικών, εξοικονόμηση βάρους και νέες διαδικασίες παραγωγής που μειώνουν τις εκπομπές CO2. Πάμε τώρα λοιπόν στη κινητήρια σύνολα. Ακριβώς στις εξηλεκτρισμένες εκδόσεις του CHR. Η πρώτη έκδοση Hybrid 140 με συνδυαστική ισχύ 140 ύπων, κινητήρα 1800 κυβικών και αυτόματο κυβότιο ECVD. Με κινήσεις στους εμπρός τροχούς αυτό. Μετά Hybrid 200 με δίλητρο κινητήρα, συνδυαστική απόδοση 198 ύπους και αυτό προς το κίνητο με κυβότιο ECVD. Να πούμε ότι βγαίνει και τετρακίνητη πλέον έκδοση, ναι, από ό,τι ξέρουμε. Ναι. Με τον ίδιο δίλητρο κινητήρα, με 198 ύπους πάλι, φυσικά αυτόματο κυβότιο ECVD και τετρακίνητη με έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Αυτές οι τρεις διαφορετικές εκδόσεις είναι υβριδικές με το 5ης γενιάς υβριδικό σύστημα της Toyota και φυσικά αυτοφορτιζόμενες. Καταναλώσεις που ξεκινούν από 4,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, καθιστώντας το CHR ιδιαίτερα οικονομικό σε καθημερινή χρήση, ενώ διαθέτει και μια plug-in hybrid έκδοση. Με έναν δίλητρο κινητήρα και έναν ηλεκτροκινητήρα αποδίδει συνδυαστικά 223 ύπους, διαθέτει πλήρως ηλεκτρική αυτονομία που μπορεί να φτάσει στα 66 χιλιόμετρα. Αν υποθέσουμε ότι είσαι στα Χανιά, η ημερήσια μετακίνηση σου δεν τη σκέπαινα, έτσι, είναι. Τρεις μέρες θα μου πάρει αυτό. Το νέο CHR είναι ένας περιβαλλοντικός πρωτοπόρος, θέτοντας νέα πρότυπα για τη βιωσιμότητα, τη μείωση των επόμενων ρήπων και τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Διπλασιασμός της χρήσης ανακυκλωμένων πλαστικών σε σχέση με τον προκάτοχό του. Υφάσματα καθισμάτων από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, διατηρώντας την αισθητική, την ποιότητα και την εμφάνιση. Επένδυση τιμονιού από υλικό μη ζωικής προέλευσης που προσφέρει ενισχυμένη αντοχή και ποιότητα. Καινοτόμα διαδικασία βαφής στο εργοστάσιο, συμβάλλοντας στη μείωση εκπομπών CO2. Οι τιμές για το νέο CHR ξεκινούν από 29.300 ευρώ.
Σίγουρα ήταν μια ερώτηση για το προηγούμενη γενιά CHR πόσο εύκολα μπορεί να φιλοξενήσει και άνετα τους πίσω επιβάτες. Πολλοί είχαν έτσι ερωτήσεις για τους ιαλοπίνακες συγκεκριμένα σε αυτού τα πίσω καθίσματα που είπαμε. Εδώ πέρα το βλέπουμε ότι είναι όντως μεγαλύτερο το διακρίνω, ναι. Γιατί και εμένα είναι η πρώτη μέρα με το. Μόλις το παρέλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια ευγενική χορηγία της Toyota Ελλάς που με έχει ως αθλητή της μέχρι και τους Ολυμπιακούς αλλά και για περισσότερα χρόνια σίγουρα για τους Παραλυμπιακούς στο Παρίσι το 2024. Δεν είσαι ένας αθλητής που απλώς κάνεις αθλητισμό, κάνεις πρωταθλητισμό και πρωταθλητισμό με ρεκόρ. Με την Toyota συμπλέουμε μαζί στα ίδια νερά γιατί θεωρώ ότι δεν μετράει τον Αντώνη σύμφωνα με τις νίκες που είχε φέρει. Γιατί και εγώ, άμα με ρωτήσεις, δεν ξέρω πόσα μετάλλια έχω πάρει ακριβώς. Είναι μια ερώτηση που τη λαμβάνω συνέχεια στα σχολεία που επισκέπτομαι τα παιδιά. Μετράω τους αγώνες που έχω χάσει. Γιατί αυτοί οι αγώνες που έχασα είναι αυτοί που με έκαναν καλύτερο αθλητή, μα πάνω απ' όλα καλύτερο άνθρωπο. Οι αγώνες που χάνεις είναι αυτοί που σε κάνουν πιο δυνατό. Απλά αποκτούμε εμπειρία για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε κάθε συνθήκη καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Στο Παρίσι, τι στόχους έχεις? Πάντα να ξέρω ότι έβαλα τα δυνατά μου. Να τερματίσω και να πω έδωσα το 10.000% του εαυτού. Αυτό νομίζω είναι και ένα γνήσιο χαρακτηριστικό της καταγωγής, έτσι. Λέμε το για να Κρήτη, λένε. Η Κρήτη βγάζει έτσι γενναίους άνδρες, αλλά εντάξει, μην το πάμε έτσι. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι γενναίος, γιατί πέρα από το DNA σου είσαι εσύ ο ίδιος που ορίζεις τι θες να είσαι σε αυτή τη ζωή. Θες να είσαι γενναίος ή θες να είσαι λιποτάκτης των αναγκών που θέλει κάθε εποχή. Την καλύτερη ταχύ, ποιος είπε στην Κρήτη? Εγώ θα πω τα Χανιά, είμαι λίγο τοπικιστής, τι αγάλμα, αγαπούμε τον τόπο μας. Οι τσικουδιές είναι κάτι που όποιος τη γευτεί στην Κρήτη σίγουρα θα την αγαπήσει. Και όχι την ώρα που οδηγούμε, έτσι. Ποτέ. Και οδηγείς δεν πάει ποτέ μαζί. Ειδικά είναι ένα φαινόμενο έτσι, μιας και το λέμε τώρα στην Κρήτη, με το ποτό και την οδήγηση που δεν δείχνει να εκλείπει. Αντιθέτως, όλο και μεγαλώνουν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που οφείλονται στο ποτό και προσπαθούμε έτσι να το μειώσουμε αυτό με δράσεις. 5 χρονών ήσουν στην πισίνα, έτσι. Ναι. Πλέον είναι σαν την αναπνοή μου. Αν δεν το κάνω, δεν μπορώ να ζήσω. Εξού και τα τόσα χρόνια που ασχολούμαι. Έχω φτάσει δηλαδή 36 χρονών φέτος, 31 χρόνια στο κολυμπητήριο. Δεν νομίζω ότι μπορείς να το σταματήσεις πλέον. Είσαι εξαρτημένος από αυτό. Είδα και εγώ μετά το ατύχημά μου να πούμε στον κόσμο ότι είχα ένα αυτοκινηστικό ατύχημα με τη μηχανή. Το 2006, το Δεκέμβριο του 2006, όπου μετά από 8 μήνες ξεκίνησα για λόγους φυσιοθεραπείας να πάω και πάλι και είδα ότι ακόμα το έχω. Από το 9 όρμηξες, από το 9 ακριβώς. Σε αρέσει πολύ το καλοκαίρι ή ο χειμώνας? Εντάξει, το καλοκαίρι τώρα, τι να λέμε. Είμαστε γεννημένοι στη θάλασσα μπροστά. Μία ημέρα σου, πώς ακριβώς το πρόγραμμά σου? Είμαι ένας άνθρωπος πολυσχηδής, δεν θέλω να κάθομαι και πολύ στο σπίτι. Μετά το βράδυ μου αρέσει να κάθομαι, αλλά όσο είναι το φως της μέρας ψηλά, θέλω να κάνω πολλά πράγματα. Πότε ξεκινάω αρχίσεις? Με προπόνηση, μετά την προπόνηση έχει γυμναστήριο, μετά έχει ό,τι άλλο απαιτεί περί διατροφής και ανάκαμψης από την προπόνηση. Μετά ασχολούμαι με τη συγγραφή των δύο παιδικών βιβλίων που έχω γράψει μαζί με την Έλληνα Θοίδου. Φέτος βάλαμε και με το νέο θέατρο Θεσσαλονίκη στο θεατρικό, όπου παίζει στη Θεσσαλονίκη και το επισκέπτονται σχολεία καθημερινά αλλά και τα Σαββατοκύριακα. Και πολλές άλλες δράσεις που αφορούν είτε αυτές με την υπηρεσία μου, γιατί είμαι ένα αξιωματικό στην αστυνομία, που επισκεπτόμαστε σχολεία και μιλάμε για τα τροχαία ατυχήματα και την οδική ασφάλεια στα παιδιά, αλλά και σε μεγαλύτερους, και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που κάνω από μόνος μου. Γενικά όλη μέρα, Κώστα, τρέχω και μ' αρέσει που φτάνω κάπου. Γιατί βλέπω ότι ο σκοπός που έχω είναι να κάνω τον κόσμο αυτό καλύτερο για όλους μέσα από τους ανθρώπους, μέσα από τα παιδιά, μέσα από όλους μας. Βλέπω ότι φτάνω σε αυτό το στόχο και πιστεύω ότι δεν θα σταματήσει. Θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Ναι. Κάποιο στόχο που έχεις βάλει και θες να το πετύχεις μέσα από την κολύμβηση που είναι η ζωή σου? Φέτος είναι σίγουρα η Ολυμπιακή, αλλά από την επόμενη χρονιά που θα κοιτάω και για τους επόμενους Ολυμπιακούς στο Los Angeles το 2028, είναι να φέρω όλο και περισσότερα παιδιά στο κολυμβητήριο, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, αν θέλεις, μην το πάμε μόνο στην κολύμβηση. Να βλέπουν τον Αντώνη όχι ως υπερήρωα, μέσα από τον εαυτό μου, να φοράνε τη δικιά μου στολή και να βλέπουν στον καθρέφτη τον εαυτό τους και να αισθάνονται και αυτοί οι ήρωες ή να γίνουν οι ήρωες που θέλουν. Να γίνουν πρωταθλητές, να γίνουν παγκόσμιοι, γιατί έχουμε... Να ασχοληθούν μόνο με τον αθλητισμό, Κώστα, θα τους φέρει πολλά μετάλλια ζωής.